Κύριε Γιώκα, καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σας και στους ακροατές σας. Να είστε καλά. Εξελίσσεται, ακούσαμε και το ρεπορτάζ πριν από λίγο, τις τελευταίες ώρες μια έντονη αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης αξιωματικής αντιπολίτευσης με αφορμή την απόφαση του Αλέξη Τσίπρα να αποσύρει τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ από όλες τις ψηφοφορίες στην Βουλή. Ποιο είναι το σχόλιο το δικό σας του ΚΚΕ από αυτού? Κοιτάξτε να δείτε, νομίζουμε ότι εξελίσσεται, αυτό που εξελίσσεται είναι ένα προεκλογικό σοου και μια αντιπαράθεση από προσανατολιστική και υποκριτική και από τις δύο πλευρές, και από τις δύο πλευρές, τόσο από τη μεριά της κυβέρνησης όσο και από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ, που στόχο έχει εν ώψη των εκλογών να διαμορφώσει συνθήκες μιας πόλωσης που τους βολεύει για να κρυφτεί η συμφωνία που έχουν και τα δύο κόμματα και που αποκαλύφθηκε καθ' όλη τη διάρκεια της τετραετίας στα μεγάλα ζητήματα που αφορούν το λαό. Γιατί πού αλλού να τσακωθούν? Να τσακωθούν για παράδειγμα για το Ταμείο Ανάκαμψης και τα προαπαιτούμενά του που θα έχει να αντιμετωπίσει ο λαός από την επόμενη μέρα των εκλογών και από όποια κυβέρνηση να προκύψει. Mm-hmm. Φυσικά και δεν μπορούν να τσακωθούν γιατί συμφωνούν. Να τσακωθούν για τις δεσμεύσεις της χώρας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια σειρά ζητήματα, ανάμεσα στα οποία και η πολιτική που έχει οδηγήσει στην ενεργειακή φτώχεια και στους οσκομμένους λογαριασμούς, ούτε εκεί μπορούν να αντιπαρατεθούν, γιατί και εκεί έχουν συμφωνήσει. Από τα χρηματιστήρια ενέργειας μέχρι μια σειρά άλλα ζητήματα. Να διαφωνήσουν στις δεσμεύσεις που έχει αναλάβει η χώρα, τις πάρα πολύ επικίνδυνες σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις που σχετίζονται και με την εμπλοκή στον πόλεμο στην Ουκρανία, και εκεί έχουν συμφωνήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ, που τώρα δηλώνει ότι θα απέχει από τις ψηφοφορίες, την τετραετία που μας πέρασε έχει ψηφίσει πάνω από τα μισά κρίσιμα νομοσχέδια της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και πάνω από το 70% έχει ψηφίσει το Κινάλ. Άρα λοιπόν, ποιο είναι το διατάφτα? Ποιο είναι το συμπέρασμα? Το συμπέρασμα είναι ότι εδώ εξελίσσεται προεκλογικά μια κάλπικη αντιπαράθεση για να κρυφτούν οι μεγάλες συμφωνίες στα κρίσιμα ζητήματα για το λαό. Μάλιστα. Και εμείς ως ΚΚΕ για αυτά θέλουμε να συζητήσουμε, προεκλογικά ιδιαίτερα. Κάλπικη αντιπαράθεση λοιπόν και από προσανατολιστική από ό,τι μας λέτε κύριε Γιώκα. Τώρα, θα ήθελα να μου πείτε πώς τοποθετείτε το ΚΚΕ εν ώψη της νομοθετικής πρωτοβουλίας που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση ότι θα φέρει στη Βουλή τις επόμενες μέρες ό,τι αφορά το κόμμα Κασιδιάρη. Ναι, καταρχήν να πούμε ότι δεν είναι θέμα κόμματος μόνο Κασιδιάρη. Αφορά συνολικά τις παραφιάδες, ας το πούμε έτσι, της εγκληματικής ναζιστικής Χρυσής Αυγής. Δεν θεωρούμε ότι με αυτές τις τροπολογίες που τουλάχιστον μέχρι σήμερα έχουν διαρρεύσει, δεν ξέρουμε και αν ποιες θα είναι τελικά αυτές που θα κατατεθούν στη Βουλή, και αναφέρομαι τόσο στην τροπολογία που έχει διαρρεύσει από τη μεριά της κυβέρνησης, όσο και στην τροπολογία την οποία διακινεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Δεν θεωρούμε ότι πραγματικά με αυτόν τον τρόπο αντιμετωπίζονται τέτοιου είδους κόμματα. Και κατά τη γνώμη μας, μέσα από τέτοιου είδους διατάξεις ανοίγονται πάρα πολύ επικίνδυνοι δρόμοι απαράδεκτων γενικεύσεων, θεωρίες δύο άκρων, λοιπόν εξίσωσης φασισμού με την κομμουνιστική ιδεολογία και δράση, που μας βρίσκουν κάθετα αντίθετους. Για μας ο φασισμός, η ναζιστική δράση, η εγκληματική δράση. Δεν θα πρέπει να υπάρξει ωστόσο, κύριε Γιώκα, συγγνώμη, ένα αραγές μέτωπο έναντι του νεοφασισμού, του νεοναζισμού? Ναι, και το ΚΚΕ θυμίζω ότι είχε δεχθεί τα μέλη της ΚΝΕ και του ΚΚΕ επίθεση στο πέραμα κατά τη διάρκεια αφισοκόλλησης μελών, από πλευράς μελών σας. Βεβαίως, λοιπόν. Και επειδή ακριβώς χρειάζεται αραγές μέτωπο, λοιπόν, πώς μπορούμε να μιλάμε για αραγές μέτωπο, όταν την ίδια ώρα που κατατίθεται τέτοιες τροπολογίες που κατά τη γνώμη μας είναι επικίνδυνες, την ίδια ακριβώς στιγμή, στο εργατικό κέντρο πύργου για παράδειγμα, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ, ΠΑΣΟΚ, κατεβαίνουν στο ίδιο ψηφοδέλτιο με χρυσαυγίτες υποψηφίους. Βλέπετε εσείς κάποιο αραγές μέτωπο ή βλέπετε εκεί κάποια άτεγκτη στάση σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή? Αυτό πώς το γνωρίζετε, κύριε Γιώκα? Το έχουμε καταγγείλει. Έχει καταγγελθεί εδώ και μέρες. Έχει καταγγελθεί εδώ και μέρες, ναι, από το ΚΚΕ και στη Βουλή. Mm-hmm. Έχει καταγγελθεί από συνδικαλιστικές μας δυνάμεις στην περιοχή και δεν έχει απαντηθεί μέχρι σήμερα. Είναι επίσημη καταγγελία. Δεν το λέω πρώτη φορά σε εσάς. Μπορείς να έχεις αραγές μέτωπο απέναντι στον ναζισμό, όταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε δόθηκε άδεια
από την ελληνική αστυνομία με την ανοχή και του Δήμου Αθηναίων. Για να πραγματοποιήσει συγκέντρωση η εγκληματική Χρυσή Αυγή. Υπήρξε ανακοίνωση, οφείλω να θυμίσω, και από πλευράς της Ελλάδας και από πλευράς του Δήμου, με την οποία διαψεύδεται. Εντάξει, η άδεια όμως δόθηκε. Η άδεια δόθηκε και η συγκέντρωση έγινε απόπειρα να γίνει. Συνεπώς, όπως επίσης μπορεί να υπάρχει αραγές μέτωπο όταν εδώ ακούμε περιθεωρίες άκρων που εξισώνουν του θύτες με τα θύματα. Άρα λοιπόν εσείς θα το καταψηφίσετε λόγια. Εμείς καταψηφίζουμε μία διάταξη που κατά τη γνώμη μας στο όνομα και μόνο, και το επαναλαμβάνω και το τονίζω, της αντιμετώπισης τέτοιων κομμάτων ανοίγουν πάρα πολύ επικίνδυνους δρόμους, ενσωματώνοντας οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που σε άλλες χώρες δεν έχουν οδηγήσει στην απαγόρευση τέτοιων κομμάτων, αλλά στην απαγόρευση κομμουνιστικών κομμάτων. Γι' αυτό μιλάμε για επικίνδυνες διατάξεις. Και από αυτή τη σκοπιά εμείς τοποθετούμαστε. Όμως ξαναλέω, πού κρίνεται το μέτωπο ενάντια στο φασισμό? Κρίνεται στην καθημερινότητα, κρίνεται στους χώρους δουλειάς, κρίνεται στους χώρους νεολαίας, και εκεί που πραγματικά κρίνεται από τις άλλες δυνάμεις, όχι μόνο δεν υπάρχει αραγές μέτωπο, αλλά υπάρχει άμβληση και ανοχή. Κύριε Γκιώκα, κλείνοντας, θα ήθελα να μου πείτε, δίδονται στη δημοσιότητα σταδιακά τα ονόματα υποψηφίων βουλευτών, πότε κλείνεται στο ΚΚΕ τη διαδικασία κατάρτισης των ψηφοδελτίων, και αν σε αυτά περιλαμβάνονται ή θα περιλαμβάνονται πρόσωπα που είναι ευρέως γνωστά και δεν τα αναμένουμε? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς ακολουθούμε μια συλλογική διαδικασία. Όπως ξέρετε, δεν είναι η ίδια διαδικασία με αυτή που ακολουθείτε στα άλλα κόμματα που ένα κλειστό επιτελείο αποφασίζει. Λοιπόν, οι υποψήφοι συζητιούνται στις οργανώσεις μας, στα όργανα, και υπάρχει μια διαδικασία που καταλήγει στις αποφάσεις. Έχουν δοθεί, ας πούμε, τις προηγούμενες μέρες από τον χώρο του πολιτισμού, από τον χώρο των πανεπιστημιακών. Ευρύτατα γνωστοί και καταξιωμένοι άνθρωποι από τον χώρο του πολιτισμού, όπως και αυτοί που ανακοινώσαμε σήμερα που είναι από τον χώρο των πανεπιστημίων και της έρευνας. Τέτοιοι καταξιωμένοι αγωνιστές θα είναι πάνω απ' όλα αυτοί που θα υπάρχουν στα ψηφοδέλτια του ΚΚΕ. Και τέτοιοι βουλευτές περισσότεροι πρέπει να υπάρχουν στην επόμενη Βουλή. Κύριε Γκιώκα, σας ευχαριστώ πολύ για τη συνομιλία που είχαμε. Να είστε καλά. Και εγώ ευχαριστώ.